ώρα είναι 12.30 και η κατάσταση σήμερα εδώ στο χώρο φιλοξενία στο Πουρνάρα είναι εμφανώς πολύ πιο ήρεμη. Ο προβληματισμός για τα τεκτενόμενα στο κέντρο φιλοξενίας παραμένει όμως μεγάλος. Την διαβεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα προχωρήσει σε άμεση απέλαση όσων συμμετείχαν στα χθεσινά βία επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας, έδωσε σήμερα ο Νίκος Νουρής. Έχουν παραδοθεί στην αστυνομία 160 φωτογραφίες ανθρώπων που διέμεναν στους χώρους που εκδηλώθηκαν τα επεισόδια. Και έχω ζητήσει ταυτοποίηση ακριβώς αυτών των ανθρώπων, εάν ενέχοντας τα επεισόδια, τόσο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως το Υπουργείο θα είναι αμήλικτο. Όσα άτομα θα καταγγελθούν από την αστυνομία ότι ενέχονταν στα χθεσινά επεισόδια, ζητήσω άμεσα από την νομική υπηρεσία του κράτους συμβουλή για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της απέλασής τους με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει να σταλεί και ένα μήνυμα στους ταραξίες. Δεν μπορούμε σε αυτήν τη χώρα να υποδεχόμαστε ανθρώπους και να καταχρώνται τη φιλοξενία. Κύρια αιτία των προβλημάτων αποτελεί η συμφόρηση που προκαλείται από τον τεράστιο αριθμό ατόμων που φιλοξενούνται, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς κράτους για εξομάλυνση της κατάστασης. Ο αριθμός των επαναπατρίσεων το 2022 έχει φτάσει στις 6.500, που είναι ο πιο ψηλός στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα αυτά, το πρόβλημα είναι αυξανόμενο, γιατί πολύ απλά το ίδιο ακριβώς διάστημα έχουν εισρεύσει στη δημοκρατία 17.000 νέοι αιτητές ασύλου. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο διαβεβαιώνει τους ανήσυχους κατοίκους της Κοκκινοτριμηθιάς πως θα επισπεύσει μια σειρά επιπρόσθετων μέτρων με σκοπό την επίλυση του προβλήματος, αρχής γενομένης με την περίφραξη του κέντρου φιλοξενίας. Το οποίο θα είναι σίδηρο κατασκευές για να μην επιτρέπεται η έξοδος από το Πουρνάρα. Όμως προσωπικά θα αναλάβω μια πρωτοβουλία για να σμικριθεί ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Πρόσθετα, θα πρέπει να αυξηθεί η αστυνομική περιφρούρηση του χωριού και βεβαίως να δούμε εάν μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες φωτισμού περιμετρικά της κοινότητας, ώστε ακριβώς να περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι ενέργειες που θα λάβει από εδώ και πέρα είναι ικανοποιητικές, αλλά περιμένουμε να δούμε πόσο θα προχωρήσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο ο Υπουργός που πρέπει να λέει, πρέπει και οι υπηρεσίες του κράτους να ακολουθούν τις εντολές του Υπουργού. Υπογραμμίζοντας ωστόσο πως πάγιο αίτημά τους είναι το κέντρο φιλοξενίας να μετακινηθεί εντελώς από την περιοχή. Αφορμή πάντως για τη χθεσινή συμπλοκή ήταν η διαφωνία μιας παρέας Νιγηριανών και μιας ομάδας Κονγκολέζων ως προς το ποιος είχε σειρά για να φορτίσει πρώτος το κινητό του. Οι έρευνες της αστυνομίας για τα εν λόγω επεισόδια έχουν ξεκινήσει από χθες και μάλιστα προχώρησε σε 5 εντάλματα σύλληψης. Έχουν εξασφαλιστεί μετά από εξετάσεις 5 εντάλματα σύλληψης τα οποία αναμένεται να εκτελεστούν. Όλα τα πρόσφατα που καταζητούνται αυτή τη στιγμή είναι άμεσα. Η χθεσινή νύχτα πάντως ήταν δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών διέφυγε από το χώρο φιλοξενίας, βρίσκοντας καταφύγιο στις γύρω κοινότητες. Η ώρα 3.30 το πρωί, συγκεκριμένα έψες, επειδή είμαι κατοικό εδώ στην πλατεία, είχαν περίπου 30 άτομα και κάμναν ολόκληρο μπαζουλισμό. Μιλώσε εσύ, σαν τη γειτονιά νύσα πάνω, και τρέχαν που τον κεντρικό των δρόμων. Τώρα ποιο του έτρεχε, δεν ξέρω, είναι η αστυνομία, τσακωθήκαν μόνοι του. 30 άτομα τρέχαν. Και κάμναν φασαρία, εξυπνήσαμε την γειτονιά. Καθόμαστε στην βεράντα και θεωρούσαμε τους που έρχουν τον ούλοι έτσι πολύ πολύ και ήρθαν και κάτσαμε. Ήρθαν η αστυνομία κάτω του Σελάρι, ήρθαν και ένας του μικρέ σου. Δεν ξέρω να μπορούν τους ράνε, δεν φεύγκα, στην κάθον του δαμή. Να μπω γίνει, ήρθαν το λεωφορείο να σκάει και δεν μπαίναν μέσα. Μετά από παρέμβαση της αστυνομίας, πολλοί από αυτούς επιστρέφουν. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχουμε προβλήματα για συμπλοκές μεταξύ τους. Είτε είναι εντός του Πουρνάρα, είτε εκτός του Πουρνάρα. Το σπίτι μου δίπλα από την αστυνομία και αντί να νιώθουμε ασφάλεια, νιώθουμε ανασφάλεια.